μας με το παγκόσμιο χάος που προκάλεσε μια λάθος εντολή σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. All right, we've got breaking news this morning. Mass outages worldwide have caused systems across the globe to shut down this morning. And by systems, we mean basically all of them, or at least a lot of them. Σε αεροδρόμια, σε τράπεζες, σε σούπερ μάρκετ, σε επιχειρήσεις, σε χιλιάδες υπολογιστές σε Αμερική, Ευρώπη και Ασία, οι οθόνες ξαφνικά έγιναν μπλε στα λειτουργικά συστήματα της Microsoft. Το πρωτοφανές ψηφιακό blackout χτύπησε μαζικά, ρίχνοντας το σήμα ακόμη και σε τηλεοπτικούς κολοσσούς. The moment Sky News was taken off air. Part of what he had to say. Fuzzy screens as the international blackout spread down under. This is probably the biggest outage of computer systems globally that we've ever seen. Σε αεροδρόμια στις Ηνωμένες Πολιτείες εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν. Οι ουρές επιβατών είναι τεράστιες. Ο εκνευρισμός διάχυτος. I'm so upset right now. There are eight people in my party. Eight people. $56 a ticket and they're giving me $100 back. That is it. And we're screwed. Παρόμοιες εικόνες χάους και στα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης, σε Γαλλία, Ισπανία, Ολλανδία, Βρετανία και αλλού. Εκτιμάται πως τουλάχιστον 1.500 πτήσεις συνολικά ακυρώθηκαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Dass die uns nicht wirklich weiterhelfen können, unsere Flüge nicht umbuchen können und wir das mit der Fluggesellschaft sozusagen selber klären müssen. Ja. Προβλήματα παρουσιάστηκαν και στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου πτήσεις αναβλήθηκαν ή ακυρώθηκαν. Αν και ορισμένες εκ των αεροπορικών εταιριών έχουν εμφανίσει προβλήματα λειτουργίας στα πληροφοριακά τους συστήματα, έχουν καταφύγει σε παραδοσιακές μεθόδους στα γκισέ χειροκίνητα. We were inside the plane, but then we were waiting for 2 hours inside the plane, and then they told us it's not happening. And then I waited there for 2 hours for information. Checked in online and we're waiting for 3 hours before we can actually offload our luggage. Πελάτες σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ στην Αυστραλία ήταν οι πρώτοι παγκοσμίως που βρέθηκαν μπροστά στο τεχνολογικό έμφραγμα. I think about 10% of them are working maybe. Queue's quite long and they've started telling people as they go in now that they're probably going to be waiting quite a while, I think. Στη Γαλλία τα ταμεία έκλεισαν στη Euro Disney με τους επισκέπτες να αντικρίζουν τις χαρακτηριστικές μπλε οθόνες στα εκδοτήρια εισιτηρίων. Αλλά και στα κεντρικά γραφεία της Επιτροπής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, πολλοί δημοσιογράφοι αντιμετώπισαν εμπόδια. No accreditation. They can't issue any accreditation or anything for I don't know how long. Could be the whole day. Πέρασαν αρκετές ώρες μέχρι να γίνει γνωστό πως για το παγκόσμιο ψηφιακό blackout ευθύνεται η εταιρεία CrowdStrike. Η επιχείρηση που αυτοδιαφημίζεται ως παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας ανέλαβε την ευθύνη με τον ιδρυτή της, George Kurtz, να απολογείται. We're deeply sorry for the impact that we've caused to customers, to travelers, to anyone affected by this. The system was sent an update and that update had a software bug in it and caused an issue with the Microsoft operating system. Εκπρόσωποι της CrowdStrike αλλά και της Microsoft λένε πως οι δύο εταιρείες λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας ψηφιακής κατάρρευσης. Μια ιδιαίτερα σύνθετη και χρονοβόρα προσπάθεια, όπως εκτιμούν αναλυτές. Λοιπόν, έχουμε συνδεθεί ζωντανά με το αεροδρόμιο Ελευθερίος Βενιζέλος και τον συνάδελφο Μάριο Κωνσταντινίδη. Υπήρξαν και εδώ στην Ελλάδα, Μάριε, και ακυρώσεις πτήσεων και τεράστιες καθυστερήσεις. Το ψηφιακό αυτό blackout που χτύπησε πολλά αεροδρόμια διεθνώς δεν θα γινόταν να μην επηρεάσει το Ελευθέριος Βενιζέλος. Με καθυστερήσεις αρκετές αλλά και ακυρώσεις πτήσεων. Από το πρωί πρέπει να πούμε ότι έχουν ακυρωθεί 5 πτήσεις. 3 για την Αμερική, 1 για το Λονδίνο και το Βερολίνο. Ενώ άλλες 3 πτήσεις που ήταν να πραγματοποιηθούν από το απόγευμα μέχρι το βράδυ για Παρίσι, Άμστερνταμ και Γενέβη έχουν ακυρωθεί και αυτές. Πολλές καθυστερήσεις. Βλέπουμε και τώρα στα πλάνα του Μανώλη του Εμμανουηλίδη επιβάτες που περιμένουν εδώ στο εκεί υπομονετικά. Έχουν κάτσει μάλιστα και κάτω στο πάτωμα μέχρι να ανοίξει η πύλη. Καθυστερήσεις που οφείλονται στο λογισμικό που χρησιμοποιούν ξένες αεροπορικές εταιρείες όσο και για τις πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για το καλοκαίρι, το φόρτο των εργασιών. Μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται όμως και στις αφίξεις. Είναι χαρακτηριστικό, Κατερίνα, πρέπει να σου πω ότι στον πίνακα ανακοινώσεων σχεδόν κάθε πτήση από το εξωτερικό έχει νέα ώρα άφιξη.
εξής. Το βλέπουμε αυτό και στις ότι... δέκτες μας, Μάρια, αυτό το οποίο μας αυτό καταλαβαίνουμε ότι για κάποιον που θα καθυστερήσει να έρθει εδώ και έχει και ανταπόκριση για να πετάξει για κάποιο άλλο νησί για να πάει για τις καλοκαιρινές διακοπές, ενδεχομένως να χάσει την επόμενη πτήση και η ταλαιπωρία για τους επιβάτες μεγαλώνει. Μάλιστα. Να επισημάνουμε ότι έχουν αποφευχθεί τα χειρότερα, καθώς οι ελληνικές εταιρείες, οι αεροπορικές εταιρείες δεν χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο λογισμικό και γι' αυτό, όπως τονίζεται και από τις δύο ελληνικές εταιρείες, δεν υπάρχουν καθυστερήσεις στις πτήσεις εντός Ελλάδας με τις συγκεκριμένες εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση, όποιος επιβάτης θέλει να ξεκινήσει για ένα ταξίδι να έρθει εδώ στο Ελευθέριος Βενιζέλος, θα πρέπει να μπει στην αεροπορική εταιρεία για να δει αν η πτήση θα πραγματοποιηθεί κανονικά ή θα πραγματοποιηθεί με μεγάλη καθυστέρηση. Μάλιστα, Μάριος Κωνσταντίνος, τον ευχαριστούμε πολύ. Τώρα τα απόνερα της σημερινής κατάρρευσης και του χάους που επικράτησε παγκόσμιο επίπεδο άγγιξαν βεβαίως και την τσέπη του ανθρώπου που δημιούργησε την εταιρεία κυβερνοασφάλειας. Τον είδαμε και στο ρεπορτάζ. Είναι ο άνθρωπος που παρέχει το λογισμικό που εμφάνισε τα προβλήματα. Είναι μαζί μου από την αίθουσα σύνταξη ο Γιάννης Χαραμίδης. Γιάννη, μέσα σε ελάχιστες ώρες η εταιρεία έχασε το 1 πέμπτο της αξίας της. Πράγματι, έχει χάσει περί τα 16 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μερικές ώρες, όπως ανέφερες, Κατερίνα. Και αυτό δεν είναι άγνωστη συνθήκη για τις αμερικανικές εταιρείες και για τις αγορές τους ακριβώς. Είναι στο χρηματιστήριο, είναι μια τεράστια εταιρεία με έδρα το Τέξας και είναι τεράστια γιατί συνεργάζεται πέρα από τον κολοσσό που ονομάζεται Microsoft στα συστήματα ασφάλειας και δίνει εγγυήσεις αναφορικά με πιθανές κυβερνοεπιθέσεις. Συνεργάζεται και κατά μόνας με τεράστιες αεροπορικές εταιρείες κολοσσούς όπως η Delta Airlines, επί παραδείγματι, ή με τις αυστραλιανές αερογραμμές. Γι' αυτό βλέπουμε κυρίως σε αυτούς τους δύο πόλους, Ανατολής και Δύσης, στον πλανήτη να υπάρχει το πολύ μεγάλο πρόβλημα με τις ακυρώσεις πτήσεων, με τον απαραπραγματισμό και το κυριότερο να μην επανέρχονται μέχρι και σήμερα, αρκετές ώρες μετά, μέχρι και τώρα. Πόσες τα συστήματα έχουν ακυρωθεί, Γιάννη? Είναι περισσότερες από 3.500 οι πτήσεις επισήμως που έχουν ακυρωθεί, δεν έχουν μετατεθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα αυτό γιγαντώνεται γιατί η μία πτήση έρχεται μετά την άλλη, οι αυριανές πτήσεις. Θα πρέπει να μείνει να δούμε πώς θα κινηθούν τα αεροδρόμια στον πλανήτη, πώς θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι εκατομμύρια άνθρωποι που αποφασίζουν να ταξιδέψουν εν μέσω θέρους για τις καλοκαιρινές τους διακοπές και πώς θα φτάσουν με ασφάλεια στους προορισμούς. Μπορεί να πείτε πώς εξαρτώμαστε πλέον απολύτως από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Γιάννης Χαραμίδης, τον ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες.